Είμαι πολύ χαρούμενος για την κατάκτηση του κυπέλου. Είμαι πολύ χαρούμενος για την κατάκτηση του κυπέλου. Ο Ολυμπιακός είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που το παίρνει. Τα προηγούμενα 3 χρόνια το έχω ζήσει στο συνέστημα σαν βοηθός. Φέτος ήταν ένα διαφορετικό συνέστημα. Η ευθύνη ήταν ίδια. Σίγουρα όταν γίνεσαι πρώτος προπονητής και πέφτει όλο το βάρος πάνω σου, πρέπει να λειτουργήσεις και διαφορετικά. Είμαι περισσότερο χαρούμενος όμως για τις παίχτριες, για το θέμα που παρουσιάσαν αυτό το διήμερο και φυσικά για τον κόσμο που ήρθε εδώ πέρα, μας στήριξε, για τον πρόεδρό μας, για όλους όσους ήταν κοντά μας. Είδαμε ένα πολύ σοβαρό Ολυμπιακό γενικότερο, ο οποίος δεν άφησε κανένα δικαίωμα ακόμη και όταν η νίκη πλησίασε κάποια στιγμή. Έτσι, έριξε τη διαφορά κατευθείαν. Ο Ολυμπιακός απέδειξε για ποιο λόγο ήταν το φαβορί και επιβεβαίωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι, με την κατάκτηση. Κοίτα, η νίκη ήταν μια ομάδα που έχει πάρα πολύ δυνατό ρόστερ, έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Είναι μια ομάδα που έχει συμμετοχή στην Ευρώπη, έχει παίξει δυνατά παιχνίδια. Είχαμε την τύχη 2 φορές να την κερδίσουμε στο πρωτάθλημα, αλλά είχαμε πει ότι το κύπελλο είναι διαφορετική εντελώς διοργάνωση. Αν δεν ήμασταν σοβαροί, ξέραμε ότι θα χάναμε το κύπελλο. Οι παίχτριές μου το έχουν ζήσει πολλές φορές. Είναι γεννημένες για να κερδίζουν. Το ξέρουν οι ίδιες, το ξέρω εγώ. Και φυσικά μπήκαν μέσα και κάνουν τη δουλειά τους με σοβαρότητα. Ναι, φτάσαμε πολύ κοντά στην πηγή. Τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να τον κερδίζεις εύκολα. Κάθε δεκάλεπτο είναι σημαντικό και για εμάς και για αυτόν. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, δεν μπήκαμε ποτέ στο στόχο μας. Ξέραμε ότι θα μας πιέσει, ξέραμε ότι θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο παθιασμένοι, λειτουργήσαν πιο καλά τα πράγματα για μας. Και εκεί που το παιχνίδι πήγε κοντά στους 5 πόντους, νομίζω πως εκεί έπρεπε να δείξουμε περισσότερο δύναμη και θέληση, ειδικά για τα rebound. Και νομίζω ότι εκεί ο Ολυμπιακός λειτουργήσε η εμπειρία του. Και κάποιες παίχτες που είναι έμπειρες έβαλαν κάποια μεγάλα σουτ. Και δυστυχώς δεν είναι. Το μπάσκετ είναι ψυχολογία. Δεν μπορεί να το γυρνά συνέχεια. Θεωρώ ότι κάναμε μια καλή εμφάνιση. Κάναμε μια καλή εμφάνιση για να χαρεί και ο κόσμος εδώ που ήρθε. Θεωρώ ότι μόνο κερδισμένοι μας από αυτό το παιχνίδι. Πέρα από τα rebound τα οποία χάθηκαν, ίσως και το 0 στα 8 στα τρίποντα στο πρώτο μέρος να ήταν καθοριστικός παράγοντας. Φυσικά είπαμε ότι rebound και πρέπει πρώτα απ' όλα τα rebound. Στο transition να μην φάμε εύκολους πόντους που φάγαμε κάποιους και δεύτερον να είμαστε λίγο εύστοχοι. Είχαμε 0 στα 8 τρίποντα, πολύ σωστά είπες. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι κάναμε shoot, βάλαμε κάποια, αλλά τα rebound ήταν αυτά που χάσαμε το παιχνίδι.